Να πω καλή επιτυχία και στον Παπανώτα και στον Πανόπουλο. Ο Παπανώτας ξέρουμε ότι ήταν κάτι που το ήθελε και όταν είχε έρθει στην εκπομπή το είχαμε συζητήσει. Για τον Πανόπουλο δεν γνώριζα ότι είχε... Δεν το ξέραμε και την Κυριακή... Και δεν ξέρω αν ο ίδιος το ήθελε ή αν το κόμμα του πάντως το πρότεινε. Πάντως δεν ήταν τυχαίο να σου πω, γιατί την Κυριακή που έδωσε συνέντευξη στην Αταλία Γερμανού μαζί με την ήταν Αταλία Γερμανού... Ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά τη θητεία. Ακριβώς μετά τη θητεία και χθες ήταν η δεύτερη στη Σία Κοσιόνη. Έκατσε μαζί με την Αταλία Γερμανού ο Δημήτρης Πανόπουλος και μάλιστα στην αρχή της συζήτησης που συζητήσαν τα αμιγώς πολιτικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Η Αταλία Γερμανού το είπε κιόλας, το έδωσε όλο πάνω στο Δημήτρη και του έκανε και ερώτηση για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και για τη διαδικασία την οποία θα ακολουθήσει. Άρα τώρα. Άρα θεωρείς ότι εκεί έγινε η κουβέντα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και η πρόταση. Δεν γίνεται την Κυριακή και την Τρίτη το μεσημέρι να ανακοινώνεσαι. Θεωρώ ότι ήταν ήδη κλεισμένο και απλά και εκεί έγινε έτσι μια. Κοίτα, έχει ενδιαφέρον όντως να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί υπάρχει και πιθανότητα να έγινε και αυτό που λέει η Φέη. Μικρή έστω, αλλά ας κρατήσουμε έναν αστερίσκο. Δηλαδή, μπορεί να σαγηνεύτηκε ο Κασελάκης από το λόγο του Πανόπουλου και λέει, μήπως θες και εσύ. Δεν ξέρω τίποτα, λέω. Γιατί αλλιώς, αν ήταν ήδη γνωστό. Αλλά αυτό τώρα που λες. Εντάξει, είναι λίγο. Ναι, είναι εγώ όταν το είπα, σημαίνει ότι ξέρεις και την πορεία ενός ανθρώπου. Ξέρεις καλά, μπορεί να την του, την πορεία. Ξέρεις τη δημοσιογραφική του παρουσία. Μια πολιτική τοποθέτηση που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή ίσως το γνωρίζεις από κοντά, γίνεται εκεί πρόταση. Αλλά δεν είναι ότι κάποιον δεν ξέρεις και εντυπωσιάζει σε πλαίσιο. Ρε παιδί μου, για καλό το είπα. Πάτε να μου βγάλετε πάλι. Μα λες ότι τον είδε και εντυπωσιάστηκε. Συγγνώμη, αν ήταν συμφωνημένο από πριν. Αν ήταν συμφωνημένο από πριν. Τότε δεν θα ήταν πολύ ωραίο ένας υποψήφιος τον πρόεδρο του κόμματός του να το συνεντευξιάζει, αν θέλετε να το πάμε εκεί. Μα δεν το ξέραμε, δεν το ήξερε ο κόσμος. Αυτό είναι ένα αντικείμενο κριτικής που... Παιδιά, ο Λάμπρος λέει κάτι σημαντικό. Ναι. Αυτό είναι ένα αντικείμενο κριτικής, επειδή χθες μίλησα και με κάποιους συναδέλφους, το οποίο την κάνουν και προς τον Δημήτρη Πανόπουλο. Του λένε από τη στιγμή που ήξερες ότι λέω, θα είσαι υποψήφιος σε δικανές δύο μέρες, πώς να... γίνεται να συνεντευξιάζεις τον πρόεδρο του κόμματος αυτό του ακριβώς. Δύο μέρες πριν. Ναι, από την άλλη όμως είναι μια εκπομπή πάνω από αυτό. Είναι η Ναταλία Γερμανού που νομίζω ότι από τις πρώτες εμφανίσεις του Κασελάκη ήταν η συγκεκριμένη εκπομπή. Πρώτη. Έχει ξαναπάει η πρώτη. Και με το σύζυγο. Όχι και... σύζυγος τότε, αλλά με πρώτη. Και έχει, ήτανε... έχει δηλαδή στο σύνολο πάει 2-3 φορές. Και πήγε με τον. Ναι, ήταν. Σε ψυχαγωγική. Και επίσης το να μην είναι. Πιο αφιερωματική τέλος πάντων. Περισσότερο χρόνο. Και δεν θα μπορούσε νομίζω να μην είναι ο Πανόπουλος στη συγκεκριμένη συνέντευξη, γιατί είναι ο άνθρωπος στην εκπομπή που έχει αναλάβει το πιο ενημερωτικό κομμάτι. Δικαίω. Αλλά και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα δεν τον έχουμε δει τον Δημήτρη Πανόπουλο. Και η Ναταλία. Δεν τον έχουμε δει σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ναι, μαζί τη συνέντευξη. Ναι, δεν τον έχουμε δει πάντα. Ναι, δεν το ξέρω. Δικαίως για μένα ο Παπανώτας είναι σε αυτό το ψηφοδέλτιο, γιατί έχει καθημερινή παρουσία, καθημερινό σχόλιο, καθημερινή κριτική, μέσα, όχι μόνο μέσα από την εκπομπή που εντάξει δεν μπορεί εκεί, σχολιάζει τα θέματα της εκπομπής, αλλά μέσα από τα προσωπικά του social, κάνει πολιτικό σχόλιο, καταλαβαίνει την άποψή του και τη θέση του καθημερινά. Είναι ένας πολίτης... Δηλαδή δεν είναι, έχει μια συνέπεια τα τελευταία 2-3 χρόνια σε αυτό το κομμάτι, και πολύ έντονη. Έχει κάνει και κριτική και στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο διεκδικεί να κατέβει τώρα υποψήφιος, που και αυτό είναι για μένα κάτι σημαντικό. Δεν είναι έχει δηλαδή... μιλήσει και... Βέβαια, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει κριτική, τα έχουμε δει και για μένα αυτό είναι και προς τιμήν του κιόλας. Είναι κάτι πολύ καλό γιατί δείχνει ότι έχει άποψη και δεν ακολουθεί τυφλά κάτι. Πάντως θα απαντήσει αυτό που θέλει ο κ. Κασελάκης στην πρώτη ερώτηση. Γιατί λέει ο Λάμπρος, άλλο το ρώτησε, άλλο λέει η απάντηση. Για τα 8,5 για το μισθοφορικό στρατό που νομίζω είχε ξανααναφερθεί κάποια στιγμή. Ναι, στα πρότυπα του εξωτερικού. Εντάξει, και χθες είχε μια πιο συντονισμένη παρουσία γιατί ρωτήθηκε και για τα αμυντικά θέματα πολύ από τη Σία Κοσιόνη και για το φράχτη. Είδε είχε πολιτική τοποθέτηση. Χθες, στο δελτίο ειδήσεων. Μπράβο του. Τέτοια συνέντευξη πρέπει να δίνει. Γιατί αν είναι μόνο τζόκινγκ. Εξαρτάται που πας και τη καράτε. Μα δεν... Πάλι το γύρισες, ρε παιδί μου, να σου πω κάνει. Χάνεις και το δίκιο σου. Γιατί χάνω το δίκιο μου. Γιατί πάει για το ένα πολιτικό. Μα δεν το γυρνάω εγώ. Τι βλέπω. Εσύ γιατί δεν κατεβαίνεις ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είμαι ικανοποιημένος στις δουλειές μου. Για να τελειώνουμε, δηλαδή. Άμα θέλετε. Εδώ στο Σαρβάβρο δεν μας θα πάω. Θα με αφήσει στις Βρυξέλλες να πάω 4 χρόνια. Καλά, μην πας έτος, εντάξει, στις επόμενες. Πενταετία. Εντάξει, έχει ο Θεός. Άμα ζούμε, παιδιά, εγώ ζω για το τώρα. Να πας, Λάμπρο μου, να δουν τι μπουμπούκι θα έχουν και εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε τον Παπανώτα Γκαζέρε να ψηφίζουμε μαζί τα αυτά. Αφήστε να πάει κάποιο σοβαρό άνθρωπο. Τρέιλερ ο Φώτης την καμπάνια. Εξακάμερο λέει ο Φώτης. Pam. 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 Pam.